Έχουμε μαζί μας τον Θωμά τον Μπουρλίδα και πάω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε με τον Θωμά πριν από περίπου 20 χρόνια σε ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο αυτό του ποδοσφαίρου. Ας το πούμε βέβαια μια καλημέρα για να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Θωμά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα σε αυτή την εξαιρετική παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Θωμά, έλεγα τώρα στον κόσμο ότι είχαμε γνωριστεί πριν από περίπου πόσα, 21 χρόνια. Το 2000, κάπου εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, Ντίνο μου, το 1998. 98. Έχουμε γράψει 23 χρόνια. Ναι. Είχαμε βέβαια μια παύση και ευτυχώς τυχαία ξαναβρεθήκαμε, ξαναμιλήσαμε και μου είπες το τι κάνεις. Αλλά πριν φτάσουμε στο τι κάνεις, ας ξεκινήσουμε λίγο για να σε γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα. Θωμάς Πουρλίδας, ο οποίος ξεκίνησε, εγώ το γνώρισα σαν ποδοσφαιριστή, με πολλά κιλά παραπάνω από ό,τι είσαι τώρα, αρκουδιάρη σαν και εμένα ήσουν κι εσύ, ήμασταν μπαμπάτσικοι. Είμαστε. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Εντάξει, ήμασταν ό,τι πρέπει για τη θέση που παίζαμε. Ήμασταν και οι δύο γκασμάδες με το καλάμι πίσω, μια χαρά ήμασταν. Έτσι ακριβώς. Θωμά, ασχολήσαμε με τον αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θα ήθελες να μας πεις, ας πούμε, πώς ξεκίνησες με τον αθλητισμό, πώς κόλλησες, τι έκανες και τελικά πώς κατέληξες να είσαι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους αθλητές ορεινού τρεξίματος, να το ονομάσω, Θωμά, σωστά? Ναι, ορεινού τρεξίματος. Η αλήθεια είναι ότι είχα από πολύ μικρός σχέση με τον αθλητισμό, όπως οι περισσότεροι. Γνωρίζουμε ότι μεγαλώσαμε σε μια ωραία εποχή όπου δεν είχαμε άλλα ερεθίσματα πλην του να βγούμε να παίξουμε τους φίλους μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ποδόσφαιρο ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου. Ξεκίνησα να παίζω ερασιτεχνικά από μικρή ηλικία. Έπαιξα σε διάφορες ομάδες, σε κατηγορίες ερασιτεχνικές κατά κύριο λόγο. Κάποια στιγμή σε μια ηλικία 27-28 ετών, λόγω συνθήκων, λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων, αποχώρησα από το χώρο. Βέβαια θέλω να πω ότι μέχρι εκείνο το διάστημα ήμουν πολύ ενεργός. Είναι αυτό που λέμε, ήμουν πολύ παίκτης της προπόνησης. Mm-hmm. Αγαπούσα πολύ την προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ, ήμουν πολύ συνεπής γενικότερα. Η αλήθεια είναι τελικά σε μια φάση μετά 5-6 χρόνια το οποίο το άφησα τελείως τον αθλητισμό, και εδώ θα ήθελα να πω και στα νέα παιδιά να μην απογοητεύονται. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεις επαγγελματίας αθλητής, να βιοπορίζεσαι από αυτό ή να φτάσεις σε κορυφές στον αθλητισμό γενικότερα, σε κορυφαία επίπεδα. Είναι αυτό, Θωμά, είναι αυτό. Είναι ο διαχωρισμός μεταξύ αθλητισμού και πρωταθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι ένα άλλο πράγμα. Ακριβώς, Ντίνο, είναι αυτή η διαχωριστική γραμμή. Εύχομαι και τα νέα παιδιά και εμείς να συνεχίζουμε να είμαστε πάνω απ' όλα αθλητές, για όποιον προκύψει ο πρωταθλητισμός. Μακάρι να τα καταφέρει, του ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε μαζί τους. Έτσι εκτιμούμε, σεβόμαστε τους πρωταθλητές μας, βλέπουμε τα νέα παιδιά να κάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα και είμαστε περήφανοι για αυτούς. Αλλά παρόλα αυτά ο αθλητισμός πρέπει να είναι στο επικέντρο της ζωής όλων των ανθρώπων. Έπειτα λοιπόν από αυτή την πάυση πήρα κάποια ερεθίσματα από κάποιους φίλους που περίπου το 2011-2012 μου μίλησαν για πρώτη φορά για το ορεινό τρέξιμο. Μου φάνηκε λίγο περίεργο, δηλαδή λέω, δεν είχα καμιά σχέση με τα βουνά, δεν είχα ανέβει ποτέ κανένα βουνό, καμία επαφή. Δεν είχες καμία, ήσουν εντελώς άσχετος που λέμε, σαν και εμένα αυτή τη στιγμή. Καμία επαφή, δεν είχα πάει σε χιονοδρομικό κέντρο στη ζωή μου, δεν είχα ανέβει ποτέ σε ένα βουνό, ας πούμε, να πάω στον Όλυμπο, ας πούμε, να κάνω μια πεζοπορία, ή στο Βέρμιο, ή στο Πάικο, ή στο Χορτιάτι ακόμα που είναι δίπλα μας, ένα αγαπημένο βουνό. Δεν είχα καμία επαφή με το αντικείμενο, καμία επαφή. Είναι η αλήθεια ότι εκείνο το διάστημα έτσι είχα κάποια σχέδια στο να αρχίζω να γυμνάζομαι σιγά σιγά, ξέρεις, αυτά τα παραπανήσια κιλά άρχισαν να αυξάνονται. Ναι. Και πήγα στη διαδικασία σιγά σιγά λίγο να τρέχω. Μετά από ένα χρόνο πάλι σε αυτή την παρέα που βρέθηκα άρχισαν πάλι να μου λένε για το τρέξιμο στα βουνά και εντελώς συμπτωματικά πήρα την απόφαση να συμμετέχω στο πρώτο αγώνα που έτρεξα ποτέ, στο Ξηρολίβαδο, σε ένα εξαιρετικό μέρος κοντά στο Σέλι. Πήγα σε έναν μικρό αγώνα, σχετικά απροπόνητος. Περίμενε. Εσύ μας τα λες πολύ γρήγορα. Εμείς θέλουμε αναλυτικά. Δηλαδή, γιατί είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να είμαι εγώ, μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι
Σωστό, βεβαίως. Από το τίποτα ξαφνικά σου λένε κάποιοι φίλοι, έλα να τρέξουμε. Εσύ πήγες μια-δυο φορές, ας πούμε, μαζί τους να δεις τι είναι αυτό το πράγμα. Έβγαινα κοντά στο σπίτι μου να τρέξω. Απλά μου είπαν ότι ο αγώνας είναι σχετικά εύκολος. Είναι βέβαια στο βουνό. Mm-hmm. Εγώ στο βουνό έλεγα τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Για να καταλάβεις, Δίνο, πήγα με παπούτσια τα οποία ήταν για να πάω να τρέξει στην άσφαλτο, ας πούμε. Μάλιστα. Πήγα τελείως απροετοίμαστος που λένε. Δηλαδή πήγα πρωτάρης. Ναι. Ήτανε, ξέρω εγώ, περίπου 150 άτομα στον αγώνα. Γιατί αγώνα μιλάμε. Και χώριζα εγώ ότι ήμουν ο πρωτάρης. Γιατί αγώνα μιλάμε, ας πούμε. Πόσα χιλιόμετρα. Ήταν ένας μικρός αγώνας 12 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Το λέω μικρός, για μένα φάνταζε μεγάλος. Απλά το λέω μικρός γιατί τώρα τις κατηγορίες του ορεινού τρεξίματος και με βάση τα χιλιόμετρα και το αγώνας θεωρείται ένας μικρός εισαγωγικός αγώνας για κάποιον που ασχολείται. Μάλιστα. Απλά εγώ όταν πήγα εκεί είχα στα πόδια μου μια εβδομάδα προπόνηση, να το πω. Δεν ήμουνα ούτε για να πάω να τρέξω το συγκεκριμένο αγώνα, προετοιμασμένος. Και πήγα λοιπόν εκεί, εντάξει, η αλήθεια είναι ταλαιπωρήθηκα να τελειώσω τη διαδρομή, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, ξαφνικά δηλαδή από μια εποχή ετών και με κάποιες σποραδικές προπονήσεις. Με πολύ μικρή προετοιμασία πήγες να τρέξεις 10-12 χιλιόμετρα στο βουνό. Με πολύ μικρή προετοιμασία, 10-12 χιλιόμετρα στο βουνό, με ανηφόρες, κατηφόρες, εγώ το βουνό το είχα αλλιώς στο μυαλό μου, όταν μου είπανε βουνό φαντάστηκα ότι είναι ένας ασφαλτόδρομος που ανεβαίνει στο βουνό. Καμία σχέση με αυτό. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου. Ναι, αυτό είχα στο μυαλό μου ότι εντάξει, μάλλον θα ξεκινήσω από έναν ασφαλτόδρομο και θα ανέβουμε σιγά σιγά σταδιακά στο χωριό, θα κατεβούμε. Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου, άντε και λέω και λίγο στο χωματόδρομο, γι' αυτό και πήγαμε παπούτσια ασφάλτου. Τέλος πάντων, είναι αυτή η περίπτωση που λες ότι πάω κάπου τελείως απροετοίμαστος, φαινόταν αυτό. Αλλά δίνω όταν έφτασα στον τερματισμό μετά από αρκετή ώρα και κάπου προς τις τελευταίες θέσεις, είπα πως, οπ, εδώ είμαστε. Αυτό που ένιωσα, αυτό που βίωσα, παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, ακόμα και τώρα το λέω, μετά από αγώνες 100, 200, 300 χιλιόμετρων που έχουν κάνει, όταν με ρωτούν ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας, σε ποιον αγώνα ταλαιπωρήθηκες πολύ, ήταν ο πρώτος μου αγώνας που έτρεξα 12 χιλιόμετρα. Τι συνέστημα, ρε Θώμα, τι συνέστημα μπορείς να το περιγράψεις, δηλαδή, τι ήταν αυτό που... Γιατί ουσιαστικά αυτό που, μας μοιράζεσαι τώρα είναι ότι εκείνη τη στιγμή είναι που εσύ έχεις κάνει, όπως λες, μετά από τόσα χρόνια, τον πιο δύσκολο, τον πιο ταλαιπωρήθηκες πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο αγώνα, και όμως ήταν η αρχή της ερασιτεχνικής, της αθλητικής σου καριέρας σε αυτό το άθλημα. Ήταν που κόλλησες το μικρόβιο. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, εκεί κόλλησα το μικρόβιο. Αφενός δίνω, νομίζω πως ήταν το κλίμα, δηλαδή μου άρεσε αυτό που είδα. Είδα ανθρώπους που ήταν σε καλύτερο επίπεδο βεβαίως από μένα, αλλά φαίνονταν ότι ήταν άνθρωποι που το κάνουν επειδή θέλουν να αθληθούν. Πέρα από κάποιους αθλητές που εντάξει ξεχωρίζανε, το σύνολο ήταν άνθρωποι που τους αρέσει ο αθλητισμός και εγώ έψαχνα να πω την αλήθεια έτσι ερίσματα για να ξαναμπω στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα. Το δεύτερο το οποίο έτσι μου προξένησε φοβερό ενδιαφέρον ήταν το φυσικό περιβάλλον. Όπως είπα, δεν είχα ιδιαίτερη επαφή. Αυτό που είδα εκεί, δηλαδή το να τρέχεις στη φύση, να βλέπεις αυτή την ομορφιά, αυτή την αγνότητα του φυσικού τοπίου, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή οι εικόνες που είδα μου άρεσαν πάρα πολύ. Μιλάμε για... Μιλάμε για αγώνες οι οποίοι γίνονται μέσα στο δάσος, από μονοπάτια δηλαδή ουσιαστικά. Μέσα στο δάσος, μέσα στο βουνό, μέσα στα μονοπάτια, σχεδόν αποκλειστικά. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό, ρε Θωμά. Και τα υπόλοιπα που ήρθαν στην πορεία. Δεν είναι επικίνδυνο, δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Τι εννοώ επικίνδυνο. Το πιο απλό, ένα διάστρεμα, ένα πάτημα μιας πέτρας να γυρίσει το πόδι σου, να χάσεις την ισορροπία σου. Σωστό. Ως προς αυτό, εκεί θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια επικίνδυνοτητα, ειδικά σε έναν αρχάριο, θέλει προσοχή. Εγώ έχω και μια ευπάθεια γενικότερα με την ποδοκνημική μου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, Ντίνο, μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι είναι θέμα προσαρμογής, δηλαδή με τον καιρό. Όσο προπονείσαι σταδιακά εκεί πέρα, εντάξει, σαφώς στην πορεία ένας προπονητής θα σε βοηθήσει, θα κάνεις ασκήσεις ισορροπίας, αλλά η συνεχή τριβή, να το πω έτσι απλά, με τέτοιου είδους τερέν, σταδιακά προσαρμόζει και το σώμα και τα πόδια και τα πατήματά σου και όλα. Γιατί τα πατήματα έτσι ακριβώς.
Απλά ήθελα να πω πως τη στιγμή του τερματισμού, αν και έφτασα κατάκοπος το τερματισμό. Πόση ώρα έκανες, Θωμά, πόσες ώρες έκανες, θυμάσαι? Έκανα περίπου μια μισή ώρα. Έκανα περίπου μια μισή ώρα σε μια διαδρομή που, παράδειγμα, έτσι, σήμερα κάποιος θα μπορούσε να την κάνει σε 50-55 λεπτά. Ναι, κάποιος όμως ο οποίος είναι γυμνασμένος και προετοιμασμένος. Εντάξει, εσύ μιλάμε τώρα. Ναι, σωστά. Ένας προετοιμασμένος αθλητής μπορεί να το κάνει σε 50-55 λεπτά μία ώρα. Αν θυμάμαι καλά, έκανα ένα 36 για την ακρίβεια, έκανα 96 λεπτά. Το θέμα είναι ότι έφτασα κατάκοπος βέβαια, αλλά πάρα πολύ ικανοποιημένος. Στο τέλος της ημέρας λοιπόν δίνω τι μένει. Μένει το γεγονός ότι όσο και δύσκολα αν περάσει σε κάτι, ξέρω εγώ, σε μια ταλαιπωρία, σε μια δοκιμασία, σε μια πρόκληση που θα αντιμετωπίσεις, αυτό που αισθάνεσαι όταν το ολοκληρώνεις, γιατί για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος είχα πλήρη αποχή, πήγαμε 15 κιλά παραπάνω από ό,τι είμαι τώρα. Mm-hmm. Πήγα εντελώς απροετοίμαστος και κατάφερα να το τερματίσω έστω και έτσι. Μου γέμισε με τόσο μεγάλη ικανοποίηση που είχα να τη νιώσω από την παιδική μου ηλικία που παίζαμε στη θαλάμη. Δεν περίμενες ότι θα σου έβγαινε τέτοιο συνέστημα, Όχι, όχι, όχι. Μου βγήκαν ωραία συναισθήματα κατά τη διάρκεια. Λέω, ξέρεις, ωραίο το τοπίο, ωραία η εμπειρία, καλό είναι, ρε, να έρθω να τρέχω. Αλλά στα τελευταία χιλιόμετρα και στην προσπάθειά μου να τερματίσω, όταν έφτασα εκεί, μου δώσαν το μετάλλιο και τα λοιπά, όπως δίνουν σε όλους που τερματίζουν, ένιωσα έτσι πολύ απλά, θα το πω, σαν να ανοίχθηκε ένας καινούριος κόσμος μπροστά μου. Και είπα ότι, ξέρεις, εδώ είσαι, βάλ' το στη ζωή σου αυτό το πράγμα. Συνέχιζε να προπονείσαι. Μου έδωσε βασικά κίνητρο για να συνεχίσω. Δεν περίμενα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια, έτσι, σε καμία περίπτωση. Είναι το συνέστημα το ότι θέλω να το ξανακάνω και σύντομα. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να ταλαιπωρήθηκα, μπορεί να πονάνε για μια εβδομάδα, 10 μέρες τα κομμάτια μου όλα, τα γόνατα, πόδια, χέρια. Όπως το είπες. Όπως το είπες, είναι, ναι. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, παρά την ταλαιπωρία, δηλαδή είπα ότι, ξέρεις, θα βάλω μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας μου, μέσα στο πρόγραμμα της ζωής μου, θα αρχίσω να κάνω 2, 3, 4 τροπονήσεις. Για πες μας λίγο, τελειώνει ο αγώνας. Και τι κάνεις μετά από θέμα, πώς κόλλησες λοιπόν το μικρόβιο, ήρθες και έγινες άρρωστος με το τρέξιμο βουνού. Τι ξεκάνεις μετά, ξεκινάς και κάνεις καθημερινά προπονήσεις δηλαδή? Ναι, έπειτα από αυτό άρχισα να κάνω καθημερινά προπονήσεις, βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος με συμβούλεψε, έναν προπονητή του χώρου, έτσι ώστε, γιατί καλά είναι από τη στιγμή που κάνουμε κάτι το οποίο έχει και κάποιες απαιτήσεις, να εμπιστευτούμε τους επαγγελματίες του χώρου, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε σωστή προπόνηση, να αποφύγουμε τους τραυματισμούς, να κάνουμε τις σωστές προσαρμογές όπως ανέφερες και εσύ. Και μετά άρχισα σιγά σιγά να στοχεύω αγώνες, άρχισα να ψάχνω, να βλέπω ποιες διοργανώσεις υπάρχουν στην Ελλάδα, σταδιακά τα από λίγο μεγαλύτερους αγώνες, και έτσι μπήκα σε μια ροή με προπόνηση, 3, 4, 5 προπόνησης την εβδομάδα. Έκανα βέβαια και κάποιους αγώνες στην άσφαλτο, όπως ήθελα να κάνω τον ημιμαραθώνιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μαραθώνιο των Αθηνών, αλλά κατά κύριο λόγο είχα αρχίσει να εστιάζω στους αγώνες βουνού. Δεν σκεφτόμουν πολύ μεγάλους αγώνες, αλλά έλεγα ότι σταδιακά μπορώ να πάω στα 15, στα 20, στα 25, στα 30 χιλιόμετρα. Έχει εξαιρετικούς αγώνες και εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα στη Βόρειο Ελλάδα. Και άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω σε ένα πρόγραμμα, να το πω έτσι, λίγο πιο συστηματικά και ίσως λίγο πιο επαγγελματικά, με τη λογική ότι βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επαγγελματίας του χώρου και με βοήθησε στο να κάνω τα πράγματα σωστά από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Παπούτσια πήρες τουλάχιστον ειδικά για το τρέξιμο? Μετά είπαμε, όσο ψάχνεις όλα τα μαθαίνεις. Με τον καιρό αγάπησα περισσότερο το άθλημα. Τι εξοπλισμό χρειάζεται ένας για να ξεκινήσει να τρέχει στα βουνά? Καλή ερώτηση. Ένα βασικό κομμάτι του εξοπλισμού σίγουρα είναι τα παπούτσια. Θα έλεγα είναι καθοριστικό. Δεν μπορείς να τρέξεις με παπούτσια ασφάλτου ή δρόμου στα βουνά. Αυτά που λέμε τα running δηλαδή. Είναι, θα έλεγα, τα
τα running, τα mountain running, είναι outdoor παπούτσια. Είναι, με ειδικές δηλαδή, σόλες από κάτω που είναι διαφορετικές. Είναι οι σόλες οι οποίες είναι διαφορετικές, είναι κατασκευασμένες για το βουνό. Είναι οι παπούτσια δηλαδή για ορεινό τρέξιμο. Υπάρχουν στην αγορά βεβαίως, είναι προσβάσιμα, είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε να τα προμηθευτεί. Απλά απευθύνονται στο τερέν και στις απαιτήσεις του βουνού. Είναι ένα καθοριστικό κομμάτι του εξοπλισμού. Δεν προτείνω σε κάποιον να πάει να κάνει αυτό που έκανα εγώ στον πρώτο μου αγώνα, σίγουρα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα αν ο αγώνας έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, αν είναι πολύωρος, χρειάζεται ένα σακίδιο, πάντα χρειάζεται η υδροδοσία που είναι το α και το ω σε τέτοιου είδους δοκιμασίες. Αλλά κατά κύριο λόγο πρέπει κάποιος να προσαρμοστεί στις συνθήκες του τερέν και του πολύωρου αγώνα, γιατί είναι διαφορετικό να τρέξεις 20 χιλιόμετρα στο βουνό, διαφορετικό είναι να τρέξεις 20 χιλιόμετρα, παράδειγμα, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας εδώ στην παραλία. Ναι. Είναι πολύ πιο γρήγορο ο ρυθμός σου στην παραλία, είναι πολύ πιο αργό στο βουνό, γιατί υπάρχουν σημεία που θα περπατήσεις, δεν μπορείς να τα τρέξεις. Λογικό. Σημεία τα οποία δεν μπορείς να αναπτύξεις και μεγάλες ταχύτητες, γιατί είναι το τερέν τέτοιο που εκ των πραγμάτων θα πας πιο ήπια. Λόγω κλίσεων, λόγω κακού εδάφους, λόγω πολλών παραγόντων. Θωμά, σωστά, περίπου πόσες ώρες τώρα, ας πούμε, πρωτίστως το είπα και πριν, δεν ξέρω να το παραλάβω βέβαια, ότι δεν είναι η δουλειά σου αυτή, η δουλειά σου είναι άλλη, το προστασίν και η συντήρηση του εαυτού σου και της οικογένειάς σου γίνεται από άλλη δουλειά, έχεις μια άλλη δουλειά. Σωστά. Και αυτό είναι ουσιαστικά το χόμπι σου, είναι αυτό που γουστάρεις να κάνεις και το κάνεις και πάρα πολύ καλά, σαν επαγγελματίας θα έλεγα εγώ. Πόσες ώρες περίπου προπονείσαι για να είσαι σε ετοιμότητα? Ναι. Και πόσες μέρες, ναι, πόσες ώρες? Τώρα πλέον, πλέον τώρα στη φάση που βρίσκομαι μετά από περίπου 10 χρόνια και με βάση αυτά που έχω μπροστά μου, σχεδόν η προπόνηση είναι καθημερινή. Πιθανό να έχω ένα ρεπό δηλαδή τη βδομάδα, άρα αν πάμε σε ένα μέσο όρο κάνω τουλάχιστον 6 προπονήσεις. Αν έτσι το χωρίσουμε κατά κάποιο τρόπο, οι δύο προπονήσεις από τις εβδομάδες είναι προπονήσεις περίπου στη μία ώρα, στα 70-80 λεπτά. Αλλά οι υπόλοιπες 4 προπονήσεις ποικίλουν, δηλαδή φτάνουν από το 2ωρο ως το 6ωρο ή το 10ωρο. Έτσι, ένα μικρό παράδειγμα να δώσω για να αντιληφθούμε λίγο ότι εντάξει, και οι απαιτήσεις είναι συγκεκριμένες. Απόψε το βράδυ υπάρχει μια 10ωρη προπόνηση στον Όλυμπο. Σήμερα το βράδυ θα πας στον Όλυμπο? 10 ώρες. Εντάξει, υπάρχει και ειδικό λόγο για που πας στον Όλυμπο και θα μας το πεις πιο μετά αυτό. Ναι, το λόγο. Είναι, θα μας το αποκαλύψεις πρώτα. Είναι το κομμάτι της προετοιμασίας. Είναι, πώς λένε, πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα. Εδώ, στο Λίμπερο. Έτσι ακριβώς. Να σε ρωτήσω, είσαι παντρεμένος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, παντρεμένος και δύο παιδιά. Να σου ζήσουν. Η γυναίκα σου δεν κυνηγάει? Είχα την ευλογία να έχω τη γυναίκα μου ως πιο ένθερμο υποστηρικτή μου. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης, γιατί πολλοί μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι λογικό να σου κάνουμε αυτή την ερώτηση, γιατί το πρωί πας στη δουλειά σου στην κανονική. Μου λες μετά και 6 ώρες προπόνηση από 1-2 ώρες. Μάλλον τη γυναίκα σου έπρεπε να βγάλω λίγο να μας τα πει. Δεν έχεις άδικο, αλλά έχω, λοιπόν, είμαι τυχερός, η γυναίκα μου είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής μου, όπως και τα παιδιά μου, δηλαδή η οικογένειά μου γενικά στηρίζει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια, τα παιδιά μου νιώθουν πολύ περήφανοι για όλο αυτό που γίνεται και χωρίς η δική τους υποστήριξη δεν υπήρχε δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία με τον καιρό σιγά σιγά ξεκίνησα να κάνω, είναι αλήθεια. Θωμά, περίπου τι αγώνες τώρα τρέχεις, δηλαδή τα χιλιόμετρα τα οποία κάνεις πόσα είναι? Για να αρχίσουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε λίγο μεγέθη, χρόνη, χιλιόμετρα. Σωστά. Σταδιακά μετά τους πρώτους αγώνες που έκανα, οι οποίοι ήταν γύρω στα 10-15 χιλιόμετρα, χρόνο με το χρόνο ανέβηκα, δηλαδή προσπάθησα να πάω στην κατηγορία ημιμαραθωνίου και μαραθωνίου βουνού, να το πω έτσι απλά, και ο κόσμος σιγά σιγά νομίζω αρχίζει και τα γνωρίζει πλέον αυτά. Άρχισα δηλαδή να τρέχω αγώνες 20-40 χιλιόμετρων στο βουνό. Βέβαια μεγάλες υψομετρικές, εδώ κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο βουνό, είναι η υψομετρική ανάβαση. Δηλαδή όταν τρέχεις έναν αγώνα, παράδειγμα, 40 χιλιόμετρων στο βουνό με 3.000 υψομετρικής ανάβασης, σημαίνει στην ουσία... Τι σημαίνει αυτό? Ότι το σύνολο... Ναι, ναι, το σύνολο...
σύνολο με τις ανηφόρες που ανεβαίνεις, υψομετρικά αν είναι 3.000, είναι σαν να ανεβαίνεις από μηδενικό υψόμετρο στην κορυφή του Ολύμπου. Περίπου. Αυτό σημαίνει 3.000 υψομετρική ανάβαση. Σημαίνει ότι την ουσία κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των 40 χιλιόμετρων, το υψόμετρο που έχεις ανέβει είναι από το 0, από το επίπεδο της θάλασσας, περίπου μέχρι την κορυφή του Ολύμπου, που είναι περίπου 2.917-18. Αυτό λοιπόν είναι το δύσκολο στο βουνό. Άρα άρχισαν σιγά σιγά να προσαρμόζουμε στους μεγαλύτερους αγώνες και μεγαλύτερες υψομετρικές αναβάσεις. Αυτό έγινε έτσι περίπου για 2 χρόνια. Εκεί άρχισα σταδιακά να θέλω μεγαλύτερους αγώνες, να προσπαθήσω να κάνω μεγαλύτερους αγώνες. Πήγα μετά σε αγώνες κατηγορίας 80 και 100 χιλιόμετρων. Βέβαια πρέπει να πω ότι αυτές οι αποστάσεις και οι αγώνες αρχίζουν να γίνονται πολύ ωραίοι αγώνες, δηλαδή αγώνες που μπορεί να διαρκούν 12, 15, 20 ώρες, 25 ώρες. Τα 40 χιλιόμετρα, παραδείγματος χάρη, ένας μέσος όρος πόση ώρα είναι, ρε Σιθωμά? Κοίταξε, ένας μέσος όρος, δίνω στον Όλυμπο, ας πούμε, για έναν αθλητή καλού επίπεδου, μπορεί να είναι και 5,5. Μάλιστα. Θωμά, μας ακούς τώρα? Βεβαίως, πεντακάθαρα. Εντάξει, τώρα είμαστε τέλεια. Για πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Λοιπόν, υπάρχουν, είπες, τα 40 χιλιόμετρα, τα οποία τα κάνεις σε πόσες ώρες, 12 είπες, όχι? 40 χιλιόμετρα στο βουνό, σε έναν αγώνα με στον Όλυμπο, μπορεί ένας αθλητής καλού επίπεδου να το κάνει σε 5,5 ώρες παράδειγμα. Απλά ο ίδιος αθλητής, έτσι αναλογικά, αν και δεν είναι απόλυτη αριθμή, αλλά στο περίπου μπορεί να κάνει 3 ώρες τον μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης. Απλά το λέω για να δούμε λίγο τη διαφορά στις ταχύτητες των πραγμάτων που δεν μπορούν να είναι ίδιες. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το τερέν που παίζει διαφορετικό, γιατί υπάρχουν αγώνες που έχουν άλλες κλίσεις, έχουν άλλα χώματα κάτω, πέτρες είναι πιο αμμουδερά, αλλά έτσι δεν είναι. Όλα αυτά παίζουν, είναι σημαντικός παράγοντας. Σωστά. Είναι το τερέν και η υψομετρική ανάβαση που αλλάζει κατά πολύ τις ταχύτητες. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος αγώνας που έχεις κάνει και σε χιλιόμετρα και σε χρόνο, και ποιος είναι και πιο δύσκολος? Σου έκανα όλες τις ερωτήσεις μαζί. Ναι, οκ. Ο πιο μεγάλος αγώνας που έχω κάνει και αυτή τη στιγμή είναι και ο μεγαλύτερος ορεινός αγώνας ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα είναι το Frozen Peaks, το οποίο γίνεται στον ομό Δράμα στον Ευροκόπη. Είναι ένας αγώνας 265 χιλιόμετρων και έχει 11.000 υψομετρική ανάβαση. Αν θυμάμαι καλά, χρειάστηκα περίπου... Συγγνώμη, 11.000 ανεβαίνετε, δηλαδή 3.000 πάνω από το Everest, ας πούμε. Με βάση το Everest είναι 9.000 περίπου υψόμετρο, ανεβαίνει στην ουσία από μηδενικό υψόμετρο μια φορά το Everest και ίσως έναν Όλυμπο ακόμα από πάνω, κάπως μάλιστα. Έτσι. Για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί η υψομετρική ανάβαση. Τι λες, ρε Θωμά? Αν θυμάμαι καλά, χρειάστηκα περίπου 85-90 ώρες για να το τερματίσω. Άρα μιλάμε περίπου για 2,5 μέρες τουλάχιστον. Αυτό που θέλω να πω, γιατί με ρωτάνε πολλοί, είναι τι κάνουμε τη νύχτα. Ναι. Τη νύχτα τρέχουμε. Συνεχίζουμε να τρέχουμε. Με φακό κεφαλής. Αυτό που μου είπες, ότι το ρολόι τρέχει, δεν έχει... Βεβαίως. Και όπου σταματήσεις, είτε λίγο για να φας τους σταθμούς, είτε σε κάποιον κεντρικό σταθμό, ιδιαίτερα σε τέτοιους αγώνες έχεις τη δυνατότητα σε κάποιο κεντρικό σταθμό να αλλάξεις ρούχα, να ξαπλώσεις λίγο, να κοιμηθείς ενδεχομένως 1-2 ώρες για να συνεχίσεις, το ρολόι δεν σταματά, τρέχει. Είναι μια προσπάθεια χωρίς σταματημό, να το πω έτσι. Δηλαδή μιλάμε για έναν αγώνα 4 ημερών. Ναι, 3-4 ημερών. Συνηθίζονται τέτοιοι αγώνες, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχουμε κάποιους. Και πόσες ώρες κοιμήθηκες εσύ, Θωμά, σε αυτόν τον αγώνα? Σε αυτόν τον αγώνα η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα περίπου 6 ώρες. 6 ώρες, δηλαδή σχεδόν στο τριήμερο κοιμήθηκα 6 ώρες. Ήταν και η υπερένταση που δεν μ' άφησε να κοιμηθώ. 6 ώρες ήταν οι καθαρές ώρες που κοιμήθηκα. Βέβαια είχα και κάποιο, σε κάθε διάλειμμα, σε αυτά τα 3-2 ώρα που κοιμήθηκα, είχα και άλλη μια ώρα που άλλαξα ρούχα, άλλαξα εξοπλισμό, πλήθηκα λιγάκι κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις την δυνατότητα να καθίσεις πάρα πολύ. Ξέρεις εκ των πραγμάτων ότι στο 24ωρο μπορεί να κοιμηθείς 1-2 ώρες. Και τι τρως 4 μέρες, σε Θωμά, πέρα από τα άντε? Το νερό το καταλαβαίνω, οι ηλεκτρολίτες πρέπει να τους πει. Είναι το α και το ω, όπως είπες πριν. 4 μέρες δεν έβαλες μπουκιά στο στόμα σου? Ναι. Βασικά ένα κομμάτι της διατροφής συνήθως κουβαλάς μαζί, όσο μπορείς, δηλαδή να έχεις μπάρες, να έχεις τζελάκια, να έχεις ένα μικρό σάντουιτς στο σακίδιο κτλ. Αλλά υπάρχουν και σταθμοί κάθε 10, 15, 20 χιλιόμετρα της διοργάνωσης,
Όπου εκεί εντάξει υπάρχει κανονικό φαγητό, δηλαδή μπορεί να έχει μακαρόνια να φας, μπορεί να έχει ρύζι, μπορεί να έχει σούπα, δηλαδή, να έχει τρως... πατάτα, έχει αρκετά πράγματα και εκεί στην ουσία να πληρώνει. Συγγνώμη λίγο για τις χαζές ερωτήσεις που σου κάνω, αλλά είναι... Δεν είναι καθόλου χαζές, είναι αυτές οι ερωτήσεις που έκανα και εγώ όταν ναι. ήθελα να μπω στο χώρο ναι. και έλεγα πού θα τρώω, πού θα κοιμάμαι. Ναι, δηλαδή τώρα περίμενε, τρέχεις κανονικά, είσαι μετά από, 20, από 15 ώρες ας πούμε τρεξίματος και... Έχει ένα σταθμό και έχει μακαρόνια. Τρώσε το μακαρονάκι σου, τρώσε το ριζάκι σου και ξανά συνεχίζει. Ναι, ναι, κατευθείαν. Δεν βαραίνει. Θα μου πει τι να βαραίνει, αφού είναι άδειο τελώς το στομάχι, τι να βαραίνει. Πάντα, ακριβώς δίνω αυτό είναι το. Πάντα αυτή ήταν η. Μάθαμε όλοι από παιδιά ότι ξέρει, θα φας 2-3 ώρες πριν τον αγώνα ή 4 ώρες ή 2-3 ώρες πριν την προπόνηση, θα πας μετά να προπονηθείς. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου. Με την ενασχόλησή μου με το ερηνό τρέξιμο, αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί γιατί. Έχω δει δηλαδή τον εαυτό μου να αντιδράει μετά από πολύ φαγητό σε ένα σταθμό σαν να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή έφαγα, πήρα μεν την ενέργειά μου, αλλά σε 5-10 λεπτά είμαι σε μια φάση που αισθάνομαι ελαφρύς. Ναι, μπορεί να ξαναπεινάσω, αλλά αισθάνομαι γενικά ελαφρύς. Δεν αισθάνομαι αυτό το φούσκωμα που είναι λογικό. Ναι, είναι και αυτό θέμα προσαρμογής, έτσι, γιατί και στις προπονήσεις που κάνουμε μασουλάμε συνέχεια πράγματα, τρώμε, θα φας μια μπάρα, ναι. Θα φας, ξέρω εγώ, ένα σάντουιτς. Θα προσπαθείς δηλαδή να κάνεις μια προσαρμογή, να μάθεις τον οργανισμό σου και να τρέχει και να τρώει συχνά αλλά λίγο κάθε φορά μια μπανάνα για να μπορεί λίγο να έχεις αυτή την προσαρμογή. Τώρα είστε στο γραφιάκι σου και εγώ είμαι στο στούντιο και σε χάσαμε για κάποια λεπτά. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αν έχετε μαζί σας κάποια συνοδεία, δηλαδή χτύπα ξύλο μια αίσθηση ότι δεν αδεθεσίας και είσαι στο βουνό πάνω μέσα στο δάσος. Έχετε μαζί σας κάποιο μέσο επικοινωνίας. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν γιατροί, αλλά δεν μπορεί να σας ακολουθήσει και ο γιατρός σε κάθε σου βήμα. Είναι σε στους σταθμούς. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που εσύ χρειάζεσαι μια βοήθεια. Ναι, ναι. Είτε γιατί μπορεί, ακόμα και είναι ένα το κομμάτι του να μην αισθανθείς καλά και το κομμάτι του υπάρχει περίπτωση να βγει κανένα άκρο ζωντανό μπροστά σου. Υπάρχει. Βασικά στο πρώτο το κομμάτι, στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, πάντα είναι απαραίτητο να υπάρχει κινητό τηλέφωνο. Θα μου πεις ναι, μπορεί να μην έχει σήμα όμως εκείνο το σημείο, ναι. Συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχουν και οι συναθλητές οι οποίοι μπορεί να ειδοποιήσουν και συνήθως σε μια μικρή ακτίνα χιλιόμετρων, είτε υπάρχουν εθελοντές, είτε υπάρχει σταθμός, είτε θα περπατήσεις, θα πας και θα εγκαταλείψεις. Γίνεται κατά κόρον αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως για όσον αφορά τα ζωντανά, τα συμπαθέστατα ζωντανά, είναι ένας παράγοντας που πάντα είναι μέρος της εξίσωσης στο ορεινό τρέξιμο. Σεβόμαστε βεβαίως ότι μπαίνουμε στο δικό τους χώρο και έτσι. Δεν μπαίνουν τα ζωντανά στο δικό μας χώρο. Εσείς πάτε στο σπίτι τους. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορώ να περιγράψω κάτι το οποίο συνάντησα έτσι και με κλώνησε ή με φόβησε κτλ. Ή ότι είχαμε έτσι... Κάτι εδώ στην Ελλάδα πολύ ακραίο, κατά καιρούς ακούμε διάφορα, με παράδειγμα σε αγώνες στην Αμερική, όπου εκεί πέρα έτσι υπάρχει και οι κάτοικοι των βουνών είναι λίγο πιο άγριοι, έχουν αρκούδες, έχουν πράγματα κτλ. Και ακούμε έτσι διάφορα. Αλλά είναι ένας παράγοντας, παρόλα αυτά εντάξει, δεν είχαμε κάποιο φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο έχουμε πάντα κατά νου, συνήθως όμως... Γι' αυτό και λέω καμιά φορά... Εσύ, ας πούμε, τι έχεις συναντήσει, το πιο άγρο που έχεις συναντήσει μπροστά σου. Εντάξει, έχω συναντήσει την τελευταία φορά δηλαδή που μου έκανε εντύπωση, έτσι, είχα συναντήσει λύκο, ο οποίος όμως έτσι από μακριά έφυγε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον θέλει προσοχή όσο να είναι, δεν το συζητώ... αλλά η κίνηση των ανθρώπων μέσα σε έναν αγώνα ίσως αποτρέπει και τα ζωντανά να κινηθούν προς εκείνη την περιοχή και αυτό νομίζω πως είναι ο λόγος που δεν έχουμε έτσι κάτι, κάτι ακραίο να διηγηθούμε. Πριν πάμε στην παγκόσμια πρώτη αποκάλυψη που θα μας κάνεις, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και να μας ενημερώσεις το κομμάτι του ότι όταν ακούμε έναν αγώνα 200-250 χιλιόμετρα δεν σημαίνει, μπορεί να είναι και κυκλικός, έτσι, να είναι επαναλαμβανόμενος. Ή είναι 200 χιλιόμετρα του γουρού, ας πούμε, μία διαδρομή. Υπάρχουν αγώνες που είναι μία διαδρομή, υπάρχουν αγώνες που είναι μεν κυκλικοί με διαφορετικούς κύκλους. Για να μην είναι ίδιος, να μην είναι βαρετό,
να μην είναι ο ίδιος, αλλά υπάρχουν και αγώνες που είναι κυκλικοί ακριβώς, ειδικά τώρα αυτό το διάστημα γίνεται, όπου είναι κυκλικός ο αγώνας, ενδεχομένως με διαφορετική φορά. Συνήθως όμως οι αγώνες από 100-160 χιλιόμετρα δεν παρουσιάζουν επανάληψη της διαδρομής. Είναι μια διαδρομή που μπορεί ναι μεν να είναι κυκλική, αλλά θα περάσεις από το ίδιο σημείο ίσως για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και για πάμε λίγο τώρα στο σημαντικό. Αυτά που μας είπες ήταν πάρα πολύ σημαντικά, αλλά εγώ θέλω να μας πεις τι ετοιμάζεις. Τι είναι αυτό που ετοιμάζεις να κάνεις. Βεβαίως. Όπως είπα, τα τελευταία χρόνια έχουμε ανεβάσει χιλιόμετρα. Οι αγώνες που κάνω είναι μεγαλύτεροι. Είχα την τύχη να τρέξω και στο εξωτερικό σε κάποιους αγώνες πολύ σημαντικούς και έτσι να αποκτήσω έτσι κάποιες εμπειρίες, κάποιες εικόνες, κάποια ερεθίσματα. Στις αρχές Ιούνιου, γύρω στις 15 Ιούνιου, μένει τώρα λίγο να δούμε ακριβώς την ημερομηνία, θα κάνω μια προσπάθεια στον Όλυμπο, μια προσπάθεια η οποία τουλάχιστον θα την κάνω πρώτος, δεν έχει ξαναγίνει, όπου θα προσπαθήσω να διανύσω μια απόσταση, η οποία στην ουσία είναι 4 αγώνες του Ολύμπου μαζί. Είναι δηλαδή μια απόσταση 350 χιλιόμετρων, με 27.000 μέτρα υψομετρικής ανάβασης. Πράγματι είναι 3 φορές το Everest από μηδενικό υψόμετρο λοιπόν. Είναι μια προσπάθεια που μπορεί να χρειαστεί 120-130 ώρες. Απλά Τι λες ρε Θόβα? Η μεγάλη διαφοροποίηση απλά είναι ότι θα είμαι μόνος μου. Δεν θα είναι κάποια διοργάνωση, είναι μια solo προσπάθεια όπως λέμε, μια μοναχική προσπάθεια. Βέβαια θα υπάρχει μια υποστήριξη έτσι, σε κάποιο σταθμό που θα γίνει για να μπορώ να τρώω κτλ. Αλλά δεν θα έχω συναθλητές, γιατί αυτό που ανέφερες για την πιθανή συνάντηση με κάποια ζώα ή την πιθανή εγκατάλειψη έναν αγώνα, όσο ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλοι στο βουνό, λίγο μπρος, λίγο πίσω από σένα, σου προσφέρει μια μεγάλη ασφάλεια αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις ότι σε 4, 5, 10 λεπτά κάποιος θα περάσει από εκεί. Η προσπάθεια που θα κάνω εγώ δεν θα έχει αυτή την πολυτέλεια. Θα είμαι μόνος, θα υπάρχουν ίσως σε πολύ έτσι, αραιά διαστήματα κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως να ανέβουν στο βουνό εκείνο το διάστημα απλά για να με δούνε, να με ενθαρρύνουνε. Και προετοιμαζόμαστε εδώ και αρκετούς μήνες για αυτό το εγχείρημα. Έχω μείνει με το στόμα, έχω μείνει άναυδος για τα νούμερα που λες. Δηλαδή είναι απίστευτα και επειδή το θέλω πολύ, θα ξαναεπικοινωνήσουμε λίγες μέρες πριν από αυτό τον αγώνα. Όταν επιβεβαιώσετε την ημερομηνία, θα ήθελα να με ενημερώσεις και θα ήθελα φυσικά να μου δώσεις. Θέλω να έχω και μια πληροφόρηση live, δηλαδή να έχω έναν δικό σου άνθρωπο εκεί πάνω, να τον πάρω ένα τηλέφωνο το Σαββατοκύριακο. Γιατί φαντάζομαι Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει να το κάνεις αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως θα είναι μέσα, δηλαδή θα περικλεί και το Σαββατοκύριακο αυτό το πεθύμερο. Θα επικοινωνήσουμε, θα μου δώσεις κάποια στοιχεία κάποιου συνοδό σου για να δω πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Γιατί θέλω αυτό το live-άκι να δω τι κάνεις, πώς βρίσκεσαι, πώς θα πας. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θωμάς ο Πουλίδας λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και θα το κάνει και μόνος του, δηλαδή χωρίς καμία διοργάνωση. Τουλάχιστον φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι και εταιρείες οι οποίες σε στηρίζουν στο κομμάτι το υλικοτεχνικό, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν εταιρείες, έχω υποστήριξη, είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Χρειάζεται εξοπλισμός, είναι ξεκάθαρο. Ναι, αλλά θέλω να πεις στον κόσμο όμως κάτι το οποίο είναι για μένα το σημαντικότερο, ότι πέρα από τις χορηγίες που παίρνει ο Θωμάς από τις εταιρείες, θέλω να μου πεις τα χρήματα τι τα κάνεις. Ναι, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω λόγους να το κρύψω. Είχε ξεκινήσει από την περσινή. Δεν πρέπει να το κρύψεις, Θωμά. Αυτά τα Θωμά πρέπει να βγαίνουν στον αέρα για να παραδειγματιζόμαστε για αυτό που κάνεις. Για να καταλάβετε, ο Θωμάς έχει 4, 5, 10 χορηγούς. Αυτοί οι χορηγοί πέρα από υλικά το προσφέρουν και είναι λογικό και κάποια άλλα επιπλέον ωφέλη. Τα οικονομικά και τα χρηματικά ωφέλη. Ο Θωμάς, θέλω να μας πεις τι τα κάνεις. Ναι, βεβαίως. Είχε ξεκινήσει από την περσινή συμμετοχή μου στο Hong Kong, όπου πήγα να αγωνιστώ σε έναν αγώνα 100 χιλιόμετρων. Όπως έχω πει, είμαι λάτρης του αθλητισμού, είμαι λάτρης του εραστεχνικού αθλητισμού και του αθλήματος του ορεινού τρεξίματος. Δεν είμαι επαγγελματίας και ούτε θέλω να γίνω. Δεν μπορώ. Είναι προσωπική αυτή η άποψη και νομίζω είναι σεβαστό από όλους. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί κάποιος πρέπει να πληρωθεί για να κάνει το χόμπι του.
Ως εκ τούτου, επειδή υπάρχουν σημαντικές οικονομικές χορηγίες στην προσπάθειά μου, ήρθαν εταιρείες οι οποίες με υποστήριξαν. Έχουμε πάρει μια απόφαση από κοινού, όλα τα χρήματα, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, δίνονται εξ ολοκλήρου απευθείας στο Ίδρυμα Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα που βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Μπράβο, δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε το χόμπι μας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Βεβαίως έχω την πρόσβαση σε υλικό, σε εξοπλισμό και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Απλά ό,τι έχει να κάνει με κάποια οικονομική συνεισφορά, η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Κάνουμε αυτό που αγαπάνε, κάνουμε το χόμπι μας. Αν υπάρχουν εταιρείες και ευτυχώς υπάρχουν που θέλουν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια οικονομικά, η απόφαση είναι αυτή, είναι γνωστή, έχει ανακοινωθεί, έχει κοινοποιηθεί και γενικότερα στον χώρο του τρεξίματος. Βοηθούμε το Ίδρυμα, το κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές και σε αυτή την προσπάθεια που έχει ονομαστεί Olympus Pilgrim 350 χιλιόμετρα αυτό που θα γίνει. Είναι κάτω από την ίδια σκέπη, κάτω από την ίδια προσπάθεια και όλες οι οικονομικές χορηγίες θα δοθούν απευθείας στο Ίδρυμα Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα που βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Εγώ για κλείσιμο θα ήθελα να πω και στον αέρα ότι είμαι πολύ χαρούμενος που σε γνωρίζω. Είμαι πολύ, πολύ περήφανος που σε γνωρίζω. Να σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για όλο αυτό που κάνεις και το κομμάτι του αθλητισμού είναι προσωπική επιλογή, είναι ένα χόμπι, ο καθένας το επιλέγει. Αλλά το να έχεις επιλέξει συνειδητά οτιδήποτε ωφέλη οικονομικά έχεις από το χόμπι σου, να τα προσφέρεις σε πραγματικά ανθρώπους που το χρειάζονται και το έχουν ανάγκη, με κάνει ακόμα πιο περήφανο για σένα. Δίνω, σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Θα ήθελα να βάλεις τον επίλογο σε αυτή την πανέμορφη κουβέντα που έχουμε εδώ και περίπου 50 λεπτά. Ναι, βεβαίως. Αν κάτι θέλω να μείνει, απευθυνόμενος σε όλους τους ανθρώπους και στα νεότερα παιδιά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, είναι πως ο αθλητισμός είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει πρωταθλητισμό ή να είναι Ολυμπιονίκης ή να κάνει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ενδεχομένως και να ακούγονται πιο ακραία. Αθλητισμός είναι το να βγω, να περπατήσω, να χαρώ το γεγονός ότι είμαι υγιής και να συνεχίζω να αθλούμαι, να περνάω ευχάριστα το χρόνο μου. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω, αν μπορώ κάτι να περάσω είναι αυτό. Να στρέψουμε και τα δικά μας τα παιδιά αλλά και οι ίδιοι στον αθλητισμό. Βέβαια όλο αυτό που ζήσαμε αυτή την πανδημία, αν έμεινε κάτι ευχάριστο είναι ότι είδα τον κόσμο σιγά σιγά να ασχολείται ακόμα περισσότερο με το τρέξιμο, με το ποδήλατο, με το περπάτημα. Ναι. Και αυτό είναι μια ωραία στροφή του κόσμου, εύχομαι να συνεχιστεί. Να πιστεύουμε στα όνειρά μας, να πιστεύουμε στους στόχους μας. Μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα και γιατί όχι, αν μέσα από αυτά τα πράγματα μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη, ας το κάνουμε. Και αυτό νομίζω πως θα μείνει στο τέλος. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τους ανθρώπους που ασχολούνται έτσι με τον αθλητισμό και βλέπω και ανθρώπους που όπως ήμουν και εγώ, που ένα διάστημα το είχα αφήσει τελείως και ξαναεπέστρεψαν και αυτοί σιγά σιγά και ασχολούνται και οι ίδιοι τους με κάποιο άθλημα. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο, ειδικά στις εποχές που ζούμε, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε πράγματα τα οποία αγαπούσαμε από παιδιά και να μάθουμε και τα παιδιά μας, έτσι είναι καθοριστικό αυτό γιατί δεν είναι όλη η ζωή μπροστά σε μια οθόνη, να μάθουμε και τα παιδιά μας να αθλούνται και να πιστεύουν στον εαυτό τους, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους γιατί ο αθλητισμός παράγει ιδέες, παράγει σκέψεις, παράγει νοοτροπίες που θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια της ζωής τους. Αυτό νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό και οφείλουμε να το κάνουμε και σαν γονείς και νομίζω στον κοινωνικό μας περίγυρο γενικότερα. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πολύ πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε. Δεν σου λέω αντίο, θα τα ξαναπούμε και έχεις δεσμευτεί και στον αέρα ότι θα μας ενημερώσεις ξανά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει αυτός ο αγώνας και θα μιλήσουμε και offline, όχι on air, για να μου πεις και θα ήθελα να έχω και live ανταπόκριση. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για την ιδιαίτερη τιμή, για τον ενδιαφέρον σας και για το πρόσωπό μου και για το ορεινό τρέξιμο και να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μας ακούσανε και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ήταν εξαιρετική εμπειρία για μένα, ήταν πολύ, πολύ όμορφη στιγμή. Να σε καλά. Ευχαριστώ προσωπικά να σε καλά, Θωμά. Και ευχαριστώ και το Libero FM για την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά. Καλό σου υπόλοιπο Σαββάτου.
Καλή Να δύναμη και είστε στον καλά. αγώνα σου. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Ευχαριστώ πολύ, Να ευχαριστώ είσαι πολύ. καλά, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά.